Είναι ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δώσουμε σε ένα φίλο μας κάτι που θέλουμε, ένα ρυθμό, έναν ήχο. Είχομαι δείγματα του οργάνου, είχομαι δείγματα δικά μας και πώς γίνεται. Θα τα χωρίσω λίγο. Εάν αυτό θέλουμε να δώσουμε ήχος, ρυθμός, είναι μόνο με δείγματα του οργάνου, η δουλειά μας είναι πολύ εύκολη. Έχουμε τη δυνατότητα να σώσουμε μεμονωμένα από το μενού. Είτε ένα μεμονωμένο ήχο, είτε ένα μεμονωμένο performance, είτε ένα μεμονωμένο ρυθμό. Κατά μένα μου αυτός δεν είναι ο πιο λειτουργικός τρόπος και θα σας πω παρακάτω γιατί. Είμαστε σελίδα save. Για να επιλέξουμε το όλο και το save είναι ο συνηθισμένος τρόπος που σώζουμε συνολικά το set μας. Για να όμως ανοίξουμε το όλο, μας πηγαίνει σταδιακά στους φακέλους σε χαμηλότερο επίπεδο οργάνωσης. Ας πάμε στο σάμα. Αν το ανοίξουμε, μας πήγε στις τράπεζες των ήχων. Ανοίγω μια τράπεζα ήχων user, user 1, μαζί με τους ήχους μας. Ας πούμε ότι πατάμε τον πρώτο ήχο μας. Πατώντας save πάνω, θα μας πει πού θέλουμε να σώσουμε. Λέμε νέο set, του βάζουμε το όνομα. Την ώρα που σώζει, μας ζητάει αν θέλουμε να αλλάξουμε τη θέση του ήχου μέσα στο set. Μικρή λεπτομέρεια, την αφήνω στη θέση που ήταν. Τι μας έκανε τώρα, μας έσωσε ένα set με έναν ήχο. Αντίστοιχα μπορούμε να του σώσουμε ένα set με ένα performance και έναν ήχο και ένα ρυθμό. Σε περίπτωση που όμως ο ρυθμός έχει παραπάνω ήχους, που συνήθως στη δουλειά μας αυτό είναι ο κανόνας, ή σε περίπτωση που υπάρχουν και δείγματα, τι γίνεται. Εκεί το πράγμα είναι κάπως πιο δύσκολο. Για την ακρίβεια θέλει καλύτερη οργάνωση, δεν είναι δύσκολο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να σώσουμε το set μας σαν save all. Αυτό θα το έχετε σαν ευαγγέλιο. Οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στο όργανο, να φορτώσουμε κάτι άλλο, να αρχίσουμε να πειράζουμε ήχους, για να μην γίνει μπέρδεμα και κλαίμε τη δουλειά μας, θα σώσουμε πάντα σαν save all. Θα κάνουμε μετά στο όργανο factory restore. Θα φέρουμε δηλαδή το όργανο στην εργοστασιακή του κατάσταση, να είναι τελείως καινό. Να μην έχει τίποτα μέσα. Θέλουμε τώρα να φορτώσουμε ένα ρυθμό που έχει και δύο ήχους με δείγματα. Θα πάμε και θα φορτώσουμε από το set μας μεμονωμένα. Έναν τους ήχους. Θα τους βρούμε και θα τους φορτώσουμε. Εάν είναι ήχοι οι οποίοι είναι με δείγματα του οργάνου, τελειώσαμε μέχρι εκεί. Εάν είναι ήχοι που έχουν και δείγματα χρήστη, αυτόματα με τη φόρτωση θα παρασύρουν και τα δείγματα του χρήστη. Ξεπερδεύουμε λοιπόν από ένα μεγάλο κόπο εκεί να μπερδευτούμε με δείγματα. Δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα. Φορτώνουμε τον ήχο, παρασύρουμε τα σωστά δείγματα μαζί του. Το κάνουμε για τον πρώτο ήχο, το κάνουμε για τον δεύτερο ήχο. Φορτώνουμε αν θέλουμε και το performance. Αν δεν θέλουμε να του δώσουμε το performance, δεν υπάρχει λόγο. Φορτώνουμε και το ρυθμό, δοκιμάζουμε την εντάξει και τότε τα σώζουμε αυτά σαν set για τη διαδικασία save all και το στέλνουμε στον φίλο μας. Αυτός μετά πώς πρέπει να τα φορτώσει. Σαν save all. Όχι γιατί θα σβήσει όλο το οργάνο, θα μείνουν μόνο τα δικά μας. Εμείς θα στέλνουμε σαν save all για να είναι σωστό το πακετάρισμα και σωστές οι αντιστοιχίσεις δειγμάτων, ήχων και θέσεις στο ρυθμό. Αυτός μετά όμως θα πρέπει να το ανοίξει και να φορτώσει μεμονωμένα το ρυθμό να το βάλει στη θέση που θέλει. Μεμονωμένα τον κάθε ήχο, όπου πάλι ο κάθε ήχος θα παρασύρει τα σωστά δείγματα στις θέσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο στείλαμε στο φίλο μας ένα σετ με 2, 3, 5 ήχους που έχει μέσα το ρυθμό με τους ήχους του. Πάρα πολλά περιθέματα και πάρα πολλά τηλέφωνα για αυτό το θέμα, γιατί
είναι η μόνιμη η αναζήτησή μας να βρούμε έναν καλό ήχο, να βρούμε έναν καλό ήχο, να τους παντρέψουμε, να τους ακούσουμε και πάρα πολλά μπερδέματα μετά. Μία άλλη πάλι παράμετρο που πρέπει να έχει στη διαδικασία media, disk, σώζουμε, φορτώνουμε, σαν Ευαγγέλιο, όταν σας έρχεται ένα set και δεν ξέρετε την προέλευσή του από τι όργανο είναι, σβήνουμε πάντα το global. Απαγορεύεται διαροπάλου να φορτώσουμε global από άγνωστο όργανο στο όργανό μας. Στην καλύτερη περίπτωση θα χάσουμε μία με δύο ώρες άγχους και φορμάτ. Και αν δεν έχουμε κάνει disable, θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Ποτέ δεν φορτώνουμε το global από άλλο όργανο, ακόμα και αν νομίζουμε ότι είναι από το δικό μας. Δεν υπάρχει λόγος. Οι ρυθμίσεις που περιέχει το global είναι απολύτως προσωπικές ή σημασίας ίσονος, μικρή σημασίας για τη δουλειά μας και για το δικό μας στήσιμο. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει ο άλλος πώς έχει στήσει το MIDI του ή πώς έχει στήσει τα FL. Το πετάμε το global. Ποτέ δεν δουλεύουμε με το global, δεν φορτώνουμε global από άσχετο όργανο στο όργανό μας.